Σήμερα βρισκόμαστε στη Λεωφόρο Συγκρού και συγκεκριμένα στα κεντρικά γραφεία της Έργο Ασφαλιστική μαζί με τον κύριο Στάθη Τσαούση, διευθυντή του τομέα εμπορικών λειτουργιών του ομίλου Έργο. Κύριε Τσαούση, καταρχάς, ευχαριστώ που μας έχετε σήμερα εδώ για τον χρόνο σας. Μια καλοκαιρινή μέρα. Καταρχάς, να σε ευχαριστήσω που είσαι σήμερα εδώ στα γραφεία της εταιρείας μας, στα καινούργια γραφεία. Θυμάμαι, τελευταία φορά είχαμε συναντηθεί στην πλατεία Αμαβίλη, στο παλιό κτίριο. Και χαίρομαι που θα έχω τη χαρά να απαντήσω σε ερωτήματά σου, τα οποία θεωρώ ότι θα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα τη συζήτησή μας λίγο με τον απολογισμό της πορείας της εταιρείας όλο αυτό το διάστημα. Πώς διαχειριστήκατε όλα αυτά τα προβλήματα που προκύψανε με τους συνεργάτες σας, μιας και είστε και ο διευθυντής των εμπορικών λειτουργιών, που αναλύστε μας λίγο τι σημαίνει αυτό, κάτω από διαχειρίζετε τι ακριβώς. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι καλό να εξηγήσω τι σημαίνει. Ο τομέας των εμπορικών λειτουργιών ουσιαστικά περιλαμβάνει όλα τα δίκτυα πωλήσεων και τις διευθύνσεις πωλήσεων. Ουσιαστικά είναι τρεις, δηλαδή είναι το δίκτυο των ανεξάρτητων συνεργατών, το δίκτυο των εταιρικών συνεργατών και το Bank Assurance. Εκεί έχουμε τρεις διευθύνσεις, οι οποίες συντάσσονται στις εργασίες του τομέα. Είναι οι δραστηριότητες τις οποίες περικλεί το marketing, καθώς και η εξωτερική επικοινωνία της εταιρείας, και ένα πολύ σημαντικό τμήμα της εταιρείας που δημιουργήσαμε σχετικά πρόσφατα, που είναι η φροντίδα πελάτη-συνεργάτη. Εκεί διαχειριζόμαστε όλα τα θέματα των συνεργατών μας, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν ένα σημείο επικοινωνίας όπου απαντώνται τα όποια ερωτήματα στα προβλήματά τους, καθώς επίσης και επιλύονται θέματα τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με τα τυποποιημένα προϊόντα. Να δούμε λοιπόν τώρα πώς τα έχετε πάει μέχρι αυτή τη στιγμή και πόσο δύσκολο ή εύκολο ήταν να εφαρμοστεί η τηλεργασία που όλοι βάλαμε στη ζωή μας. Πρωτόγνωρα πράγματα, κατά κάποιο τρόπο. Εμάς, Έργο, και απόλυτη προτεραιότητά μας είναι αυτή τη δύσκολη περίοδο, ήταν και είναι η προστασία της υγείας των εργαζομένων μας και των οικογένειών τους, των ασφαλισμένων και των συνεργατών μας. Η εταιρεία μας, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις πολιτικές του ομίλου της Έργο, αλλά και της Munich Re, έχει στη διάθεσή της μια πληθώρα και σε ετοιμότητα μια πληθώρα επιχειρησιακών σχεδίων, η εφαρμογή των οποίων διασφαλίζει την επιχειρησιακή συνέχεια σε κάθε περίπτωση κρίσης ή έκτακτου γεγονότος. Έτσι λοιπόν, από τις πρώτες μέρες της εκδήλωσης της πανδημίας στη χώρα μας, η εταιρεία μας αντέδρασε άμεσα και με ψυχραιμία, θέτοντας ουσιαστικά σε άμεση εφαρμογή το κατάλληλο επιχειρησιακό σχέδιο για την περίπτωση αυτή, με στόχο την καλύτερη δυνατή προστασία του προσωπικού, των επισκεπτών, των συνεργατών, οι οποίοι επισκέπτονται τα γραφεία μας. Λάβαμε έγκαιρα όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα προστασίας για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19 και καταφέραμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να ενδυναμώσουμε τις υποδομές μας με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα για απομακρυσμένη εργασία στην πλειοψηφία των εργαζόμενων, χωρίς να διακοπεί ή να δημιουργηθεί οποιαδήποτε πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας. Και οφείλω να πω ότι η προσαρμογή αυτή ήταν απολύτως επιτυχημένη. Να δούμε τώρα και τι αποτέλεσμα έχει αυτό στην παραγωγή. Πώς πήγε το πρώτο εξάμεινο, υπήρχε κάποια αύξηση, μείωση? Όλοι μαζί, εταιρεία και συνεργάτες, καταφέραμε τη δύσκολη αυτή περίοδο να στηρίξουμε τους πελάτες μας, με αποτέλεσμα να κλείσουμε το πρώτο εξάμεινο της χρονιάς με θετικό πρόσημο στην παραγωγή μας. Ιδιαίτερα στους κλάδους εκτός αυτοκινήτου, το ποσοστό της αύξησης έφτασε κοντά στο διψήφιο αριθμό, γεγονός που αποδεικνύει τη σωστή απόφαση των συνεργατών μας να εμπιστευτούν την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων των πελατών τους στην Έργο. Άλλωστε, η εξαιρετική διαχείριση των ζημιών, με αδιαφυσβήτητο παράδειγμα την αποζημίωση της μεγαλύτερης ζημίας στην ελληνική αγορά, το επιβεβαιώνει. Εδώ λοιπόν τώρα θα ήθελα να κάνουμε μια μικρή ιστορική αναδρομή. Η Έργο Ελλάς είναι πλέον μια άλλη εταιρεία. Συγχώνευσε την αγροτική ασφαλιστική, την DAS Ελλάς. Είχαμε γράψει, θυμάμαι, στο Next Deal τότε, ότι ένα συν ένα κάνει όχι δύο, αλλά τρία. Τελικά πόσο έκανε το ένα συν ένα τώρα? Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Όταν το έργο της συνένωσης ήταν στην αρχή του, στόχος μας ήταν να κρατήσουμε και να αξιοποιήσουμε τα καλύτερα κάθε εταιρείας.
για να δημιουργήσουμε οπωσδήποτε περισσότερα ωφέλη για τους συνεργάτες και τους ασφαλισμένους μας. Η συγχώνευση αυτή ήταν η μεγαλύτερη στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και φυσικά η πιο δύσκολη, με αρκετές προκλήσεις και πολύ σύνθετες απαιτήσεις. Παρότι είχαμε προετοιμαστεί άριστα, υπήρξαν και εκπλήξεις στην όλη διαδικασία και στην πορεία του έργου. Η γρήγορη όμως ανταπόκρισή μας και η προσαρμογή μας στις προκλήσεις και τα προβλήματα, τα οποία φυσικά ανέκυψαν, μας βοήθησε να αντιμετωπίσουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά το συγκεκριμένο έργο. Έτσι λοιπόν σήμερα, με ικανοποίηση μπορώ να πω ότι το 1+1 είναι μεγαλύτερο του 2, και η νέα εταιρεία να αποτελεί έναν από τους ηγέτες της αγοράς, όχι μόνο βάσει μεγέθους και αποτελεσμάτων, αλλά και βάσει ποιοτικών χαρακτηριστικών, αποτελώντας εταιρεία πραγματικά υπόδειγμα για τη δική μας αγορά. Συνεχίζουμε με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της DAS Ελλάς και πλέον τοποθετούμαστε δυναμικά και σε αυτό τον ευαίσθητο κλάδο ασφάλισης, στηρίζοντας πελάτες και συνεργάτες. Είστε η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στη χώρα στον τομέα των γενικών ασφαλιών. Σας γεμίζει αυτό με ευθύνες ως προς την πορεία ανάπτυξης μιας υγιούς αγοράς? Σίγουρα η ευθύνη κάθε κορυφαίας ασφαλιστικής εταιρείας είναι πολύ μεγάλη, πόσο μάλλον όταν αυτή κατέχει ηγετική θέση στην αγορά. Έτσι και εμείς στην Έργο αισθανόμαστε μεγάλη ευθύνη απέναντι στους ασφαλισμένους μας, τους εργαζόμενους μας και φυσικά τους συνεργάτες μας που μας στηρίζουν διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια και χωρίς τη δική τους αφοσίωση πραγματικά δεν θα είχαμε πετύχει αυτή τη σημαντική αναπτυξιακή πορεία των ετών αυτών. Για να αποκαλείται όμως μια εταιρεία ηγέτης, δεν αρκεί μόνο το μέγεθος και οι υψηλοί οικονομικοί δείχτες της. Πρέπει να πρωτοπορεί, να είναι αυτή που χαράζει το δρόμο και γίνεται υπόδειγμα και για τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου, δημιουργώντας αξία σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Σήμερα, από την κυρίαρχη θέση που κατέχουμε πλέον, νιώθουμε πιο έντονα την ευθύνη αυτή και η συμβολή μας στην προσπάθεια ανάπτυξης ασφαλιστικής συνείδησης και στη συνολική αναβάθμιση του θεσμού είναι δεδομένη, προκειμένου να καταστεί ακόμη πιο σημαντικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας. Η θέση του ηγέτη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς γενικών ασφαλιών δεν προσθέτει στο προφίλ μας αλαζονία, αλλά μόνο παραπανήσια ευθύνη, περισσότερη ευθύνη και ωριμότητα, αφού συνειδητοποιούμε πλέον ότι από τη θέση αυτή μπορούμε να συνδιαμορφώσουμε την ασφαλιστική αγορά με μεγαλύτερη δυναμική, με βελτιωμένο επίπεδο υπηρεσιών, προκειμένου αυτή να εξελιχθεί και να προσεγγίσει τα επίπεδα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών. Τώρα στο κομμάτι του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτου, βλέπετε ένα πόλεμο τιμών και ποια είναι η δική σας πολιτική πάνω σε αυτό το κομμάτι? Κωστή, η λέξη πόλεμος δεν μου αρέσει και θα την αντικαθιστούσα με τις λέξεις επιθετικός ανταγωνισμός. Εμείς όπως κάνουμε τα τελευταία χρόνια, όντας η πρώτη εταιρεία που εφάρμοσε πλήρως το παραμετρικό τιμολόγιο στην ασφάλιση αυτοκινήτου, αξιολογούμε σταθερά τα στοιχεία μας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς, αλλά και τις πολύ σημαντικές προτάσεις που μας υποβάλλουν οι συνεργάτες μας, και έτσι διαμορφώνουμε το ασφάλιστρο που διασφαλίζει τη σταθερή δυναμική αναπτυξιακή πορεία μας. Είπατε στην αρχή ότι στο κομμάτι της ευθύνης σας είναι και τα δίκτυα πωλήσεων. Ποιοι είναι λοιπόν οι στόχοι της Έργο Ελλάς και πώς στηρίζετε τα δίκτυα αυτά και τους συνεργάτες σας? Στη συγκεκριμένη απάντηση θα χρειαζόμουν πάρα πολύ χρόνο για να τοποθετηθώ σωστά. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι τα δίκτυα διαμεσολαβητών, σε δύο λέξεις, τα δίκτυα διαμεσολαβητών αποτελούν τον πυλώνα ανάπτυξης εταιρείας μας και έχοντας αυτό στρατηγική για την περαιτέρω ανάπτυξή μας, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή, στηρίζοντας τους συνεργάτες μας, παρέχοντας ανταγωνιστικά προϊόντα, εξαιρετικό πλαίσιο αμοιβών μέσα από τους κανονισμούς πωλήσεων που διαθέτουμε, ποιότητα στην εξυπηρέτηση και φυσικά σωστή διαχείριση ζημίας και αποζημίωση. Έχετε λάβει κάποια ειδικά μέτρα αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε? Οι ασφαλιστικές εταιρείες σε ολόκληρο τον κόσμο βρίσκονται ούτως ή άλλως αντιμέτωπες με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και προτιμήσεις των καταναλωτών. Ενώ ταυτόχρονα οι όποιες εξελίξεις στην τεχνολογία είναι ραγδαίες και έχουν μεταβάλει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε και ενεργούμε ατομικά
συλλογικά και φυσικά επιχειρηματικά. Η κρίση της πανδημίας σίγουρα πάντως ανέδειξε την αναγκαιότητα αυτή των νέων τεχνολογιών σε όλα τα επίπεδα. Η πλειοψηφία των συνεργατών μας αξιοποιεί ήδη το Ergo Portal, που αποτελεί το βασικό εργαλείο για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους και τη συνεργασία τους με την εταιρεία. Ειδικά για την περίοδο αυτή, έχουμε θεσπίσει διαδικασίες υποστήριξης για τους συνεργάτες μας αποκλειστικά μέσω του Ergo Portal. Παράλληλα, με την τηλεφωνική και δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας εξυπηρέτησή τους, καθώς και για τους ασφαλισμένους μας, τους δικαιούχους αποζημίωσης και όσων άλλων συναλλάσσονται με την εταιρεία μας, αποκλειστικά μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Αυτό το οποίο κάναμε ουσιαστικά, και θέλω να αναφερθώ σε μια εγκύκλιο συγκεκριμένα, θυμάμαι τον αριθμό της, ήταν η εγκύκλιο 146. Μέσα από αυτήν την εγκύκλιο δώσαμε τη δυνατότητα στους συνεργάτες να δώσουν μια άνεση στους πελάτες αναφορικά με την πληρωμή των ασφαλιστηρίων τους, και από την άλλη πλευρά διαφοροποιήσαμε κάποια στοιχεία του τρέχοντος κανονισμού πωλήσεων, έτσι ώστε και οι συνεργάτες μέσα σε αυτή την πανδημία να μπορέσουν να διατηρήσουν μάλλον τα εισοδήματά τους που προκύπτουν από τον κανονισμό στο ίδιο επίπεδο. Τώρα, σχετικά με την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σας με τα δίκτυα πωλήσεων, σε ποιους τομείς θα δώσετε περισσότερη έμφαση το επόμενο διάστημα? Κωστή, ακολουθώντας τη στρατηγική των 16 τελευταίων ετών, η οποία μας οδήγησε στην κορυφή των ασφαλιστικών εταιριών στη χώρα, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς την ίδια κατεύθυνση. Στόχος μας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των εκτός αυτοκινήτου κλάδων, καθώς και ο τομέας της ζωής και υγείας. Ιδιαίτερα ο τομέας αυτός των ασφαλίσεων ζωής και υγείας αποτελεί και στρατηγικό στόχο, ιδιαίτερα από τη στιγμή που προχωρήσαμε στην εξαγορά της ΑΤΕ. Η γρήγορη προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις που προηγουμένως ανέφερα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την εταιρεία μας. Προχωράμε προς την κατεύθυνση αυτή με γνώμονα την εξαιρετική παροχή υπηρεσιών στους πελάτες μας, δηλαδή στοχεύουμε στην πελατοκεντρικότητα και τους συνεργάτες μας οπωσδήποτε, με τις απαραίτητες προσαρμογές του επιχειρηματικού μας μοντέλου και την αξιοποίηση βεβαίως των νέων τεχνολογιών, υιοθετώντας καινοτομίες, εφαρμογές και εστιάζοντας στις εμπειρίες της καλύτερης εξυπηρέτησης που αναζητούν. Παρατηρούμε ότι έχετε ένα πολύ μεγάλο δίκτυο συνεργατών και έχω την εξής απορία. Τι είναι αυτό που κάνει όλους τους συνεργάτες και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές να έρχονται να συνεργάζονται με την Ergo? Είναι πάρα πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση αυτή των συνεργατών. Εγώ θέλω να σταθώ στα σημαντικά στοιχεία τα οποία έχουμε σαν εταιρεία. Βλέπουμε τους συνεργάτες μας σαν επαγγελματίες που πρέπει να βοηθήσουμε σε κάθε περίπτωση για να μπορέσουμε μαζί να κάνουμε αυτά τα οποία και οι δύο επιθυμούμε. Να αναπτυχθούμε επαγγελματικά και βεβαίως μέσα από αυτή την επαγγελματική ανάπτυξη να πετύχουμε και τους όποιους οικονομικούς στόχους θέτει ο καθένας, είτε σαν ένας επαγγελματίας, είτε σαν ένας ιδιώτης διαμεσολαβητής και φυσικά εμείς σαν εταιρεία. Η εγκύτητα την οποία προσεγγίζουμε τους συνεργάτες νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό. Φροντίζουμε να είμαστε συνέχεια κοντά τους, τους ακούμε και μάλιστα με έναν έτσι πρωτοποριακό, θα έλεγα, μάλλον η λέξη δεν είναι πρωτοποριακή, πρωτοποριακός, με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Φροντίζουμε όλη η διοίκηση της εταιρείας κάθε χρόνο, δεν ξέρω φέτος με τον κορονοϊό τι θα κάνουμε, αλλά θα βρούμε μια λύση για να πετύχουμε και το στόχο αυτό για φέτος. Κάθε χρόνο είμαστε κοντά στους συνεργάτες με συναντήσεις των ομάδων αυτών των συνεργατών που πρέπει να επικοινωνήσουμε μαζί τους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην Πάτρα, στη Λάρισα, στην Αλεξανδρούπολη, στην Καβάλα. Εκεί λοιπόν όλη η διοίκηση, συμπεριλαμβανομένου και του CEO της εταιρείας, του Γενικού Διευθυντή, των συναδέλφων από τους διάφορους άλλους τομείς όπου χρειάζεται να παρίστανται, ακούμε τους συνεργάτες μας. Τους ακούμε, καταγράφουμε τα θέματά τους και στη συνέχεια αυτά τα θέματα τα αναλύουμε στην εταιρεία και ερχόμαστε πίσω με τις απαντήσεις. Αυτό θεωρώ είναι ένα χαρακτηριστικό που έχει η εταιρεία μας, που βοηθάει τους συνεργάτες να καταλάβουν ότι πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι εκεί μας ακούν και προσπαθούν να αναδείξουν το καλύτερο και για τα δύο μέρη. Τα υπόλοιπα είναι κλασικά, έχουμε εξαιρετικά προϊόντα. Έχουμε έναν εξαιρετικό κανονισμό πωλήσεων,
ο οποίος δίνει τη δυνατότητα σε όλους αυτούς τους συνεργάτες να κερδίσουν κάποια επιπλέον χρήματα εκτός από την προμήθεια, τη σταθερή προμήθεια την οποία λαμβάνουν. Είναι οι διαδικασίες που ακολουθούμε αυτοματοποιημένες και μέσα από το εργαλείο, το portal που ανέφερα προηγουμένως, το Ergo Portal, μπορούν να ολοκληρώσουν όλη τους την δραστηριότητα με την εταιρεία, τα web services τα οποία παρέχουμε στις μεγάλες οργανωτικές μονάδες και γενικότερα ο τρόπος υποστήριξης που εστιάζει στην τεχνολογία, νομίζω ότι τους ικανοποιεί και μάλιστα θέλω να πω εδώ, γιατί τα 16 χρόνια που είμαι στην εταιρεία αλλά και τα πολύ περισσότερα που είμαι στην ασφαλιστική αγορά, έχουμε καταφέρει και έχουμε κερδίσει ακόμη και τους συνεργάτες που δεν είχαν σχέση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και με τα συστήματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι επιτυχία, γιατί... Ήταν και ένα μεγάλο στοίχημα της αγοράς αυτό. Πολύ μεγάλο στοίχημα, συμφωνώ. Και το να βλέπω τώρα κάποιους συνεργάτες οι οποίοι είναι στην ηλικία των 65 και των 70 ετών και να χειρίζονται με μία ευχέρεια τον υπολογιστή που ακόμη και τα νέα παιδιά δεν καταφέρνουν, πραγματικά με εκπλήσει και δείχνει και την αγάπη των ανθρώπων αυτών στο να κάνουν περισσότερο πράγματα για το επάγγελμά τους, για αυτή την εξαιρετική δραστηριότητα που η ασφαλιστική λειτουργία μας προσφέρει. Είπατε σε κάποια στιγμή για στόχους και έτσι θα ήθελα να ρωτήσω ποιοι είναι οι παραγωγικοί στόχοι της Ergo αυτή την ομολογουμένως δύσκολη χρονιά. Κοίταξε, το πλάνο μας έχει διαμορφωθεί με βάση και την πρόσφατη εμπειρία μας από την πανδημία. Είναι πολύ ρεαλιστικό και επιτεύξιμο και βεβαίως τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου μας βοηθούν να λειτουργήσουμε ακόμη πιο αποτελεσματικά για να επιτύχουμε και να ξεπεράσουμε τους στόχους μας τόσο στο top line, αλλά πολύ περισσότερο και στο αποτέλεσμα. Παραμένουμε σταθεροί στις αξίες μας, επενδύουμε στην επικοινωνία, την αφοσίωση, την καινοτομία, την παροχή εξαιρετικής εμπειρίας, εξυπηρέτηση σε πελάτες και συνεργάτες. Έχετε κάποιο μήνυμα να δώσετε στους συνεργάτες και στους ασφαλισμένους σας? Βεβαίως. Καταρχάς είμαστε κοντά σε όλους τους συνεργάτες μας. Τους εμπιστευόμαστε, τους συμβολευόμαστε και θα παραμείνουμε η εταιρεία με την οποία μπορούν να βλέπουν το επαγγελματικό τους μέλλον με σιγουριά. Αν ήθελα να συνοψίσω την εμπειρία εργασίας τόσων ετών σε μία φράση, συμβουλή προς τους συναδέλφους μου και ασφαλιστές, θα ήταν να μην εφησυχάζουν ποτέ. Το βασικό χαρακτηριστικό όλων όσων πρωταγωνιστούν στο χώρο τους και προοδεύουν είναι προφανώς η συνεχής και αμείωτη προσπάθεια. Η αδράνεια είναι ο συντομότερος δρόμος προς την αποτυχία. Πρέπει όλοι μας, αδιακρίτως στις θέσεις που κατέχουμε, να προσπαθούμε να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι, να μαθαίνουμε, να θέτουμε και να κατακτούμε διαρκώς νέους στόχους, να δημιουργούμε καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης για την επαγγελματική μας καριέρα, για την εταιρεία την οποία εργαζόμαστε, για την αγορά, τη χώρα μας, για όλους αυτούς τους πελάτες τους οποίους καθημερινά υποστηρίζουμε. Τώρα ήθελα να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Είστε ο μεγάλος χορηγός του μαραθωνίου. Φέτος τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Τι γίνεται με αυτή την κατάσταση? Θα γίνει ο μαραθωνίος? Κωστή, είμαστε μεγάλοι χορηγοί του ΣΕΓΑΣ, όπου αυτό περιλαμβάνει διάφορες δράσεις και χορηγική υποστήριξη. Ξεκινάμε από το χρυσό χορηγό που είμαστε στον ημιμαραθώνιο της Αθήνας και βεβαίως τη συμμετοχή μας στο Run Greece, το οποίο γίνεται ουσιαστικά σε 7 πόλεις της Ελλάδος, και μετά έχουμε και ένα τελικό 3 χιλιόμετρων, ο οποίος είναι αποκλειστική δραστηριότητα της Ergo, καθώς επίσης και τη συμμετοχή μας στους αγώνες του μαραθωνίου. Η απόφαση που έχει λάβει ο ΣΕΓΑΣ μέχρι πρόσφατα είναι η ενεργοποίηση όλων αυτών των δραστηριοτήτων την περίοδο Σεπτεμβρίου μέχρι και Νοέμβριο, δηλαδή από το Σεπτέμβριο μέχρι το Νοέμβριο ουσιαστικά θα υλοποιηθεί όλο το πρόγραμμα των αγώνων. Υπάρχουν ήδη αρκετές συμμετοχές σε όλους αυτούς τους αγώνες και ευελπιστούμε ότι ξεκινώντας από το μήνα Σεπτέμβριο θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε όλη αυτή τη σημαντική χορηγία για εμάς, η οποία θέλω να πω ότι έχει βοηθήσει έτσι ώστε το brand awareness της εταιρείας μας να πάρει μερικούς πόντους παραπάνω. Κύριε Τσαούση, μας δώσετε μια αρκετά καλή εικόνα για το πού βρίσκεται η Ergo σήμερα. Πριν σας αποχαιρετήσω και μιας και βρεθήκαμε από κοντά στα γραφεία, να σας κάνω κι εγώ ένα δώρο μικρό από μας.
Ναι, πραγματικά. Πραγματικά πρέπει να το δείξουμε και στην κάμερα αυτό. I survived the interview. Θέλω να σε ευχαριστήσω όχι μόνο για το ωραίο δώρο, αλλά για την τόσο ευχάριστη έτσι, συνέντευξη και εύχομαι αυτό το οποίο προσπαθείς τα τελευταία χρόνια μέσα από τις δραστηριότητες σου ως δημοσιογράφος να έχουν αποτέλεσμα. Σίγουρα βοηθάει την ασφαλιστική αγορά, σίγουρα δίνει τα μηνύματα τα οποία χρειαζόμαστε όλοι, γιατί αυτή η δραστηριότητα είναι πολύ σημαντική για την ελληνική οικονομία και έτσι θα μπορέσουμε όλοι μαζί, σαν μια ομάδα, να μπορέσουμε να προσφέρουμε και στο κοινωνικό σύνολο πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που μέχρι σήμερα έχουμε προσφέρει και να αναδείξουμε το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης σαν ένα πολύ σημαντικό αγαθό, όπως έτσι ακριβώς πρέπει. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.